Η εκτεταμένη κατολίσθηση στην κεντρική οδό διασύνδεσης του Τριλόφου με το Πλαγιάρι που προκλήθηκε από τη σφοδρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή το Μάιο έχει ως αποτέλεσμα 4 μήνες μετά ο δρόμος να παραμένει κλειστός έπειτα και από τις υποδείξεις των μηχανικών. Οι δύο οικισμοί είναι ουσιαστικά αποκλεισμένοι ο ένας από τον άλλον, γεγονός που προκαλεί προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Επικοινωνία ουδεμία. Πρέπει να πάμε μέσα από τα χωράφια, τα οποία κάνει στροφές και στροφές. 5 χιλιόμετρα για να πάμε απέναντι, αντί 700 μέτρα. Έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στα δύο χωριά. Είναι που είναι η κατάσταση όπως είναι δύσκολη με την πανδημία και δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω του ότι δεν μπορούν να περάσουν από το ένα χωριό στο άλλο. Έχουν κάνει έναν κακό δρόμο, ο οποίος είναι επικίνδυνος, μέσα από τα χωράφια. Και το χειρότερο απ' όλα είναι το οικονομικό πρόβλημα που δημιουργούν στις επιχειρήσεις. Φούρνους, ψιλικατζίδικα, σούπερ μάρκετ. Και η ταλαιπωρία του κόσμου. Θέλετε να φτάσω να πάω στα Φλογητά? Ναι, απλά να ξέρετε είναι μήνες τώρα κλειστός. Δεν το γνωρίζατε. Όχι, όχι. Είχε μεγάλη κατάσταση. Πρώτη φορά. Ναι, απλά μπερδευτήκατε. Ναι, αλλά δεν πειράζει, μπορώ να πάω από την άλλη. Οι κάτοικοι ζητούν επιτακτικά τη δημιουργία γέφυρας ώστε οι δύο οικισμοί να συνδέονται πλέον με ασφάλεια. Σε πρόσφατη συνάντηση με εκπροσώπους φορέων και συλλόγων των κοινοτήτων Τριλόφου και Πλαγιαρίου που διοργάνωσε ο Δήμος Θέρμης, οι εμπλεκόμενοι φορείς ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις γύρω από τον μείζον θέμα της αποκατάστασης της κατολίσθησης του δρόμου. Ο Δήμος Θέρμης προχώρησε στις πρώτες παρεμβάσεις στην περιοχή, εκτρέποντας τα όμπρια ύδατα από το σημείο της κατολίσθησης ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες αποκατάστασης αλλά και για να προστατευτούν τα δίκτυα αγωγών κοινής ωφέλειας τα οποία διέρχονται από εκεί. Σημεντένια τυχεία τοποθετούνται στο δρόμο σε μια προσπάθεια να προστατευτεί από μια έντονη βροχόπτωση. Τώρα εδώ και τώρα θα γίνει γέφυρα. Το εδώ και τώρα να πει στον Δήμαρχο να κάνει τη γέφυρα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Μόνον εις πράξεις. Η διοίκηση του Δήμου συγκέντρωσε τα στοιχεία από το σύνολο των καταστροφών, τις οποίες υπέστησαν και άλλες κοινότητες, προκειμένου οι πληγήσεις περιοχές συμπεριλαμβανομένου και του δρόμου που συνδέει τον Τρίλοφο με το Πλαγιάρι να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, το οποίο και έγινε δεκτό.